Φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, καταλαβαίνετε, έγιναν και άλλα πράγματα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και φυσικά, χθες, μέχρι πολύ αργά το βράδυ, η όμορφη γιορτή που έκανε το Φιλανθρωπικό Σωματείο Παναγιά του Γλυκιού εν ωρίας Αγίου Νικολάου στον Όμιλο, μια φιλανθρωπική χωροσπερίδα που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο και που είμαι σίγουρη ότι ο αγαπητός μου Γιάννης Κλωρός σίγουρα έχει να μοιραστούμε όμορφα πλάνα και αποσπάσματα. Επίσης, θέλω να σας πω, ο Σύλλογος Άτλας και ο Σύλλογος Κολοσσός, τα εκβοντώ με τους φιλικούς αγώνες και τα παιδιά που δεν έχω λόγια να εκφράσω το πόσο υπέροχα ήταν. Μα τι δυναμικά παιδιά έχουμε. Θα τα δούμε λοιπόν στην αυριανή μας εκπομπή. Είναι Τρίτη, θα έχουμε και το ραδιόφωνο του Darwin. Όμως, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θα δούμε λίγο πριν ξεκινήσει η γιορτή μελιού τι είπαμε με τον πρόεδρο του Θημαρίτη, τον Γιάννη Γαβαλά, και την Φρόσο Τρουμουλιάρη από το Fitness Center, εκεί πλαισιωμένη που ήταν με τα παιδιά και τις όμορφες παραδοσιακές στολές τους. Θα το δούμε τώρα. Να ευχαριστήσω τους σπόνσορές μου, τη μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά, το κέντρο αισθητικής Βλάμου που σας υπενθυμίζει να κλείσετε κι εσείς ένα ραντεβού ομορφιάς και αντιγύρανσης, και βέβαια τα ωραιότερα νηφικά και βαφτιστικά που έρχονται τώρα και νέες παραλαβές από το Beauty Bright της Ευστρατείας Βούλγαρη. Σας θυμίζω, πρεμιέρα σήμερα, Τρεις στο Αιγαίο με την Ειρήνη Χαλκίτη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο 12 και 10. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, μια ανανάσα πριν ξεκινήσει η γιορτή μελιού. Γιάννης Γαβαλάς, η Φρόσο Τρουμουλιάρη, έτοιμη, πλαισιωμένη από όλα τα παιδιά που ακόμη έρχονται. Λίγο πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ελάτε να μας πείτε το πρόγραμμα, τι θα ακολουθήσει. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι έχει γίνει θεσμός πλέον η γιορτή του μελιού στην Κάλυμνο. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να την κάνουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε βέβαια με τους χαιρετισμούς καθιερωμένους, όπως προβλέπετε με το πρωτόκολλο. Η επίσημη θα είναι αρκετή φέτος. Θα έχουμε και την τιμή να έχουμε και το επιμελητήριο σύστημα εδώ πέρα. Ο κύριος Κάλιστος Διακογεωργίου, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανατίδης και όλοι οι παράγοντες του επιμελητηρίου. Είναι αρκετοί. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν χωροί με το γυμναστήριο της Φρόσης Τρουμουλιάρη, που τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως γιατί κάθε χρόνο μας τιμούν με την συμμετοχή τους και ομορφαίνουν τη γιορτή μας. Θα ακολουθήσουν μετά οι καθιερωμένες εκδηλώσεις με λουκουμάδες με μέλι, με χορούς, με τραγούδια και όσο πάει πολύ μετά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι μετά μαζί σας ξανά όταν όλα θα είναι στο Zenith. Για την ώρα καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Η οικογένεια Καλλιδόν είναι εδώ για να στηρίξει μουσικά την επένδυση. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και βέβαια εδώ τα παιδιά μας, Φρόσο μου, η φοβερή σου ομάδα. Καλησπέρα και καλησπέρα. Ευχαριστούμε το Σύλλογο Φιμαρίτη που μας κάλεσε και φέτος. Σκοπός μας είναι να δείξουμε την παράδοσή μας. Φέτος θα έχουμε την τιμή να έχουμε τη τσαμπούνα. Θα αρχίσουν τα παιδιά με ίσο και σούστα τσαμπούνα. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε τα καλλιδονάκια. Και μετά θα ακολουθήσουν Καλλύμνικη σκοπή και Κρητική σκοπή. Πάρα πολύ ωραία. Πάντα. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά και επειδή δεν είχα την ευκαιρία μια ανανάσα στο τέλος του χορού να φύγω από το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο για να προλάβουμε την εκπομπή δηλαδή, θέλω να πω σε όλα τα παιδιά μας συγχαρητήρια που ήσασταν καταπληκτικοί, που ήσασταν όλοι υπέροχοι και οι άνθρωποι το καταλάβατε βέβαια, είχαν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτούσαν γιατί δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν, τόσο μικρά παιδάκια να ξέρουν τόσο καλά τους χορούς, να χορεύουν τόσο όμορφα τους νησιώτικους χορούς υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους. Φρόσο μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φέτος τα παιδιά είναι πρώτη φορά που χορέψουν τσαμπούνα στην πλατεία. Πρώτη φορά έχουμε το άκουσμα. Πιστεύω ότι θα είναι φοβερή και θα τα πούμε στο χορό. Βεβαίως και θα έρθω και μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου για να έχουμε και εκεί εικόνες από γυμναστική και χορό. Σας αρέσει ο χορός πολύ? Ναι. Βέβαια, σας αρέσει. Τι σας αρέσουν περισσότερο, τα καλλύμνικα, τα νησιώτικα ή τα κρήτικα? Όλα. Όλα, όλα. Νικόλα μου, εσύ ήθελες κάτι να πεις και σήκω στο χεράκι? Όχι. Έτοιμος και ο Φανούρης πίσω για το χορό του μηχανικού. Όλα τα παιδιά έχουν συγκεντρωθεί. Περιμένουμε να σας καμαρώσουμε για άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όλοι. Φίλοι μας προετοιμάζουν το
μέλη και όχι μόνο, τις κεραλιφές και όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα σας κύριε Καρδούλια. Ενώ εξηγεί βέβαια στις κυρίες καλησπέρα που έρχονται σας, από το εξωτερικό. Κάνουμε. Καλά, εσείς πώς είσαστε? Μια χαρά. Πώς πήγε η παραγωγή φέτος? Η παραγωγή ήταν μέτρια χρονιά φέτος. Ναι. Όλα καλά βέβαια. Υγεία να έχουμε και στα καλύτερα. Να γευθούμε όλοι και να χαρούμε το μέλι μας για άλλη μια χρονιά. Δεν πειράζει αν ήταν μέτρια η παραγωγή. Ίσως φέτος να είναι ακόμη πιο παραγωγική και καλή. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί έχουμε ένα θησαυρό στον τόπο μας που όλοι αγαπάμε και λατρεύουμε και χρησιμοποιούμε. Και θα σας δω και αργότερα όταν όλα θα είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.